get much closer. I'm treading just a little on my step on it. Electronic. Πέτρος Λαγούτης είναι στο top 3 για μένα των πατεράδων που είναι σε σύμπον. Wow, τι ωραίο συνδυασμό αυτό που είπε. Ναι. Ωραία, τύπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για το πιο πολύ για τον πατεράδο, για το sex symbol. Για το sex symbol έχουμε δύο κάτω καρδιές καρύ. Το τατουάζ. Το λοιπόν. Τατουάζ, τι είναι αυτό. Είναι τα παιδιά μου, είναι ο Γεωργής και ο Δημήτρης. Oh, αφού είπες και για πατεράδες, είδες. Κόλλησε. Θα κάνεις για τη φωτογράφηση. Όχι. Αισθησιακή. Μπορεί να υπήρχε λόγος. Γυμνή να κάνω για ποιο λόγο. Για να δημιουργηθεί λόγος. Τόσο πολύ προσωπικά θα έχεις, θα γίνει χαμός. Όχι ρε πουλάκι μου. Πες μου τέτοια, να γίνει χαμός. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Όχι, δεν εννοούσα καθόλου αυτό που λέω. Κοίτα πού στροφάρεις αλλιώς, είδες. Ναι. Η διαφορά των επαγγελμάτων. Ναι, η ποιότητα. Όχι, με την εμπορικότητα. Εντάξει, πάμε. Με μπαμπαμπάμπι και τελειωμένο. Ο Τοκ Τοκ, πρωταγωνιστής, εσύ τι σύνδρομο έχεις εδώ? Εγώ είμαι ο Μπάμπης, λοιπόν, ο οποίος δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε γραμμές. Εξού και οι γραμμές παντού για να μην μπορώ να πατήσω εγώ, να πούμε. Και έχω ένα θέμα με τη συμμετρία. Τα θέλω όλα συμμετρικά κτλ. Είχες ποτέ κάποιο... Και γι' αυτό και κερδίζω όταν αγχώνομαι, τραβλίζω. Είχες ποτέ κάποιο τέτοιο θέμα στη ζωή σου? Πιτσιρικάς για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι τις πλάκες του πεζοδρομίου δεν ήθελα να πατάω το διαχωριστικό που έχουν. Ήθελα να πατάω στο ολόκληρο και μάλιστα έβαζα και φράσεις μες στο μυαλό μου που έπρεπε βήμα-βήμα, συλλαβή-συλλαβή να φτάσω μέχρι τη γωνία και να έχω πει τη φράση «Σήμερα θα δω τη Σάσα» και να έχει τελειώσει η φράση μου στη γωνία. Το είχα, μου φύγε αυτό μετά. Πώς έφυγε? Δεν ξέρω τώρα που το λέμε, θα μου ξανάρθει. Έχεις επισκεφτεί ποτέ ψυχολόγο? Βέβαια. Ναι. Πολλάκες. Για να λύσεις τι υποτίθεται? Πολλά τι έχω. Σου φαίνομαι να τα έχω λύσει. Μου φαίνεσαι πάντως cool. Πέρασα πολλά. Έχω περάσει διάφορα και εθισμούς με τον τζόγο. Έχω περάσει. Εσύ? Ναι, βέβαια. Έπαιζε τζόγο? Φου, πολύ παρά. Με τι λεφτά? Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα τρώγα. Εντάξει, ευτυχώς όχι όλα. Αυτό πώς γίνεται, μπορείς να πεις? Πώς κολλάς? Όπως κολλάς με τις ουσίες, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί μετά αρχίζει όλο το παραμύθι στο κεφάλι σου μετά. Φρίκαρα με αυτό που μου είπες τώρα. Ναι, δεν το περίμενα από σένα. Το έχω ζήσει. Για πόσα χρόνια αυτό? Πολλά, πολλά. Δεκατόσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, πας και δουλεύεις, όλη μέρα είσαι στη δουλειά, σαν σκυλί, και πας και τα κουμπάς εκεί μετά. Ναι. Πας και τα κουμπάς εκεί γιατί. Δεν το κάνεις ούτε γιατί σε βλάκας, ούτε γιατί δεν σε νοιάζουν οι άλλοι. Ίσα-ίσα. Όπως και οι χρήστες ουσιών. Πώς σταμάτησες? Α, πήγες σε ειδικό, μου πες. Πήγα καλά σε ειδικό, αλλά μετά πήγα στους Αγίους ανθρώπους αυτούς που είναι στο ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, και αυτοί με σώσανε. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια για τη σχέση που έχεις με την πρώην σύζυγό σου, Μυρτώ Αλικάκη, και τον τρόπο που διαχειρίζετε και τη σχέση και τη δική σας, αλλά και με τα παιδιά σας. Γιατί σφάζονται τα ζευγάρια και το θεωρώ ξεφτύλια. Έχουμε και δύο μια τρέλα, μια υγιή τρέλα που μας επιτρέπει να επικοινωνούμε ακόμα και στα χειρότερά μας, καταλάβες. Και επειδή έχουμε και δύο ταυτόχρονα με αυτή την υγιή τρέλα, έχουμε και μια φοβερή αγάπη για τα παιδιά μας, δοκιμασμένη πια και από τις δύο πλευρές, αυτά μας ενώσανε. Και εντάξει, και μεταξύ μας με τη Μυρτώ και ερωτευτήκαμε και αγαπηθήκαμε όλα αυτά. Σε βλέπω, θα πας στην πρεμιέρα, της άρεσε τη δική σου. Είναι κάτι αληθινό, καταλαβες. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δύο άνθρωποι οι οποίοι, αν δεν συμβεί κάτι τραγικό. Που για μένα τραγικό δεν είναι τίποτα, ούτε το να σε απατήσει ο άλλος. Δεν είναι τραγικό αυτό, πρέπει να ξεπεραστεί. Είναι εγωισμός. Αν το κρατάει κανείς αυτό για πολλά χρόνια, είναι εγωιστικό πια. Ναι, εντάξει, άμα χωρίσει. Ειδικά αν έχει παιδιά. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Κοίταξε, ένα παιδί είναι μισό μπαμπάς, μισό μαμά. Αν εγώ πάω και το καταστρέψω το μισό του εαυτό, αν εγώ δηλαδή λέω άσχημα λόγια για τη μαμά του, μπράβο, ή έχω άσχημη σχέση με τη μαμά του, χτυπάω το μισό παιδί μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, άρα δεν αγαπάω το παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι? Τι παιδί, πια είμαι 43. Τι σου φαίνεται? Dorian Gray. Έχεις μια σχέση 4 χρόνια, παίζει να σε δούμε για γάμο, κάτι? Όχι, δεν έχω τέτοιες σκέψεις τώρα.
Για γάμο, όχι, δεν έχω τέτοιες σχέσεις. Είμαι καλά και με την κοπέλα που είμαι και με τα παιδιά μου και όλοι μαζί. Και α, έχουν γνωρίσει και τα παιδιά. Και με τη δουλειά μου. Πώς τα καταφέρετε όλοι μαζί, λίγο Σουηδία μου κάνει αυτό, ε. Μου το είπε και μια φίλη αυτό, λίγο Σουηδία. Ναι. Εμένα ήρθε. Αν μου το έλεγε αυτό πριν 10 χρόνια, θα σου λέγα εγώ. Κι όμως ήρθε. Δεν έχει γνωρίσει η. Τι λες, η Μυρτώ, φίλε, τι... φίλες. Έχει γνωρίσει η Μυρτώ. Ναι, παιδί μου, έχουν πολύ καλή σχέση. Την σύντροφό σου. Βέβαια, έχουν πολύ καλή. Είναι φιλές. Έχουν πολύ καλή σχέση. Καλά, τα κάνει τέλεια αυτό. Όλα τα φτιάχνω, τα μαγειρεύω. Παιδάκι τρίτο. Ακόμα δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο, όχι. Θα σου το πω, ρε παιδί μου. Όχι, θα κάνω και μπάρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ηθοποιοί μας δίνετε μια ωραία ενέργεια. Αυτό είναι η δουλειά μας κιόλας.